υπάρχει ευχάριστο και σε όλο αυτό που ζούμε. Τι να μου πει, ας πούμε, τώρα και η Αττική Οδός που θα πληρώσει 2 εκατομμύρια πρόστιμο για τότε, θυμάσαι παλιά, με τα χιόνια. Σημαντικό θα μου πεις. Ναι, εντάξει. Βέβαια το πρόστιμο το πληρώσουν στο κράτος. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κράτος να ήταν εκεί πέρα εγκλωβισμένο. Κάτι οδηγούς θυμάμαι που κόντεψαν να παγώσουν από το κρύο και τους είπαν θα πάρετε από 2 χιλιάρικα. Και τα υπόλοιπα από τα 2 εκατομμύρια πού θα πάνε, φαντάζομαι στο χιόνι, να εκπαιδευτεί, να μάθει να πέφτει βράδυ. Τώρα θα μου πεις, παιδιά, και οι οδηγοί, ας λέμε αλήθειες, εντάξει, τι πάθανε πια, υπερβολή. Δηλαδή κλαίγονταν εκεί πέρα που κάτσανε και μία μέρα εγκλωβισμένοι. Τι περιμένεις, αφού είναι όλοι φλούφλιδες. Ωραία λέξη. Φλούφλιδες. Δυστυχώς δεν την είπα εγώ, όχι, δεν το λέει ο βουλευτής Καστοριάς, ο κύριος Ζήσης Τσικαλάιας. Εδώ Τσικαλάιας, εξαιρετικό, βλέπουμε Facebook. Μετέωρα, μέτρα. Ωραία. Ζήση λέει, έχουμε αποκλειστεί, θέλουμε κι εμείς αποζημίωση. Μπράβο, πολύ ωραία. Θέλουμε και... Οι Αθηναίοι μία φορά αποκλείστηκαν και το πήραν εμείς. Στο πηγάδι κατουρίσαμε. Πολύ ωραία. Υπέροχη ορθογραφία. Αρχικά μπράβο, συγχαρητήρια. Εξαιρετικό, κολλητός. Και λέει, εμείς είμαστε ορεσίβοι και όχι φλούφλιδες. Όταν ακούγεται ωραίος πολιτικός λόγος, το καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Οι υποδομές υπήρχαν, παιδιά, εμείς ήμασταν φλούφλιδες, όπως και προχθές στην Καλλιδική, λόγω κακοκαιρίας έγινε αυτό το εξαιρετικό. Τίποτα, και η γη κάνει ό,τι μπορεί να μας εξαφανίσει.